Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Να ο Λαμπάν, μεγάλη ευκαιρία και το 1-0 για την ανόρθωση. Πάνω που λέγαμε πως είναι η ομάδα που δείχνει πως μπορεί να φτάσει πρώτη στον γκολ. Ξανά η φάση, πολύ καλή κίνηση του Λαμπάν, πολύ καλή κυμπαλιά. Από κανονική θέση ο Γάλλος. To je bio uvod u gostujuće vodstvo u 14. minuti. Laban je dobro reagirao i snažnim udarcem pogodio mrežu Šibenčana. U 18. minuti oko 4000 gledatelja na poljudu. Pasa eksipnisto Godobajes. Piso, Natso Garcia, stapodija Mendikon. Lazos, Maragosine, penalti. Ο Γάλλος εκτελεί και στέλνει έξυπνα την μπάλα στα δίκτυα. Κινήθηκε δεξιά ο Δημήτρης Ολεωνή. Εκτέλεσε από τον Λαμπάν, περνάει από όλους γκολ. Νομίζω ο Βινσέν Λαμπάν είναι ο σκόρερ. Δεν άγγιξε κανένας πάνω στην μπάλα, στην πορεία της προς τα δίκτυα. Μια στημένη φάση, μια πολύ καλή εκτέλεση από τον Λαμπάν. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Θα δούμε τώρα τον Μάρτινς. Κάνει πάσα καλή για τον Λαβόρδε. Πέναρτι. Από τον βοηθό. Ο βοηθός τρέχει. Έπεσε ο Λαβόρδε. Δεν βλέπω κάτι. 1-0 η ανόρθωση. Εύστοχος ο Γάλλος. 1-0 η ανόρθωση. Από τα 11 βήματα ο Λαμπάν. Σορκίζει, θα λέγαμε, αυτό το κακό, τον χαμένο πέναλτι για την ανόρθωση. Είχαν αστοχήσει προηγουμένως τρεις συμπαίχτες του από τα 11 βήματα. Αυτός δεν αστοχεί και κάνει το 1-0 στο 65ο λεπτό για την ομάδα της Αμοχώς του. Εδώ ξανά με το αριστερό στην δεξιά γωνία του Παυλόφ. Θα δείτε βέβαια η ευκαιρία. Βγαίνει ο Σέτκους, κάτω ο Λαμπάν και έχουμε πέναλτι. Ο Λαμπάν που πέρασε εντός, ήρθε πολύ επικίνδυνα με δύναμο Σέτκους και πιάσε πόδια χωρίς να διαμαρτυρήθηκε κανείς από τον Ολυμπιακό. Έτοιμος ο Γάλλος. Εκτελεί γκολ. 2-2 η ανόρθωση. Εύστοχο το χτύπημα πέναλτι από τον Λαμπάν. Έστειλε στην άλλη πλευρά, όπως έκανε προηγουμένως και ο Ζώο Πάολο, το Σέτκους. Πουρσαϊτίδης σε θέση 4 στον Αίλτον. Διώχνει ο Αγγέλοφ όπως όπως. Ο Καφού βρήκε στην επιστροφή τον Γιόρζε. Λαμπάν μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Κιώτης Γκολ από την ασυνεννοησία των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Στο 30 λεπτό ο Λαμπάν ανοίγει το σκορ. Από τον Καφού ο Λαμπάν άνοιξε λίγο την μπάλα. Ο Κριτσάρο περίμενε τον Χιώτη, βγήκε, άνοιξε εκεί και δόθηκε η ευκαιρία στον Γάλλο να περάσει την μπάλα στο σημείο που ακριβώς ο ίδιος ήθελε, έτσι ώστε να βρει το στόχο και να σκοράρει. Τωμά, το κοντρόλ του Λαμπάν ήταν καλό. Φάνηκε να άνοιξε λίγο περισσότερο, γιατί ο Γκραντσάρο δεν είναι παίκτης που έχει αυτό το ξεπέταγμα και είναι πρόβλημα στους κεντρικούς αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ αυτό το πράγμα. Φέρει τις οδηγίες του για το φάουλ αυτό. Έτοιμος ο Λαμπάν, εκτέλεσε το φάουλ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Σπρόκελ την κερδίζει πλάγια στην περιοχή. Ο Δέριχαμ ψάχνει χώρο, δοκίμασε για την παλιά. Λαμπάν, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Προσπάθησε ο Ζόνεφελτ αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Από το σούτ του Λαμπάν η ανόρθωση ανοίγει το σκορ στο 43ο λεπτό. Ο Λαμπάν που συνεχίζει το σκοράρισμα όπως και την περασμένη αγωνιστική, έτσι και σε αυτήν σκοράρει για την ανόρθωση. Είναι μάλιστα με τον γκολ αυτό που πετυχαίνει ο πρώτος σκόρερ πλέον μέχρι στιγμής για την ανόρθωση. Έχει πάει στα 6 τέρματα. Σε καθοριστικό χρονικό σημείο η ανόρθωση ανοίγει το σκορ. Λίγο πρωτού πάμε για το ημίχρονο. Εδώ από την προσπάθεια του Φοδέριχαμ η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Ο Λαμπάν κινήθηκε πρώτος στην μπάλα. Έβαλε σωστά το κορμί του. Μπόρεσε για το σούτ. Ούτε ο Καϊρίνος ούτε ο Ζόνεφελτ στη γραμμή μπόρεσαν. Η μπάλα πάει στα δίκτυα και η ανόρθωση είναι μπροστά στο σκορ. Με το δεξί, καλό το γέμισμα, γκολ!
επιστροφή. Ράμος πέρασε 2-3 ποδοσφαιριστές και έχουμε πέναλτι. Πολύτιμη η σημερινή νίκη. Έπεσε στα πόδια Λαμπάν. Έξυπνο γκολ, έξυπνο χτύπημα. Πορτογάλος, σέντρα συρτή, περνάει και 1-0 για την ανόρθωση με τον Λαμπάν. Εδώ το γύρισμα, βλέπετε, έρχεται από πίσω. Μέχρι να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους προπονητές. Είναι το πρώτο γκολ της ανόρθωσης από τον Λαμπάν. Εκπληκτικό σου την μπάλα στο δοκάρι, κανένα.